Συνάδελφοι, να είμαστε πάλι εδώ στα γνώριμα λιμέρια, στο ιερό πεζοδρόμιο. Εκεί που θεμελιώσαμε και οικοδομήσαμε τα δικαιώματα της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της σύνταξης, της υγείας για τα γεράματά μας. Και τώρα κάτω από δύσκολες συνθήκες είμαστε πάλι στο ίδιο μετερίζει. Η πανδημία έγινε ανεξέλεγκτη εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της σε όλο τον κόσμο. Οι επιλογές τους υπακούν στη λογική κόστος-όφελος. Σε αυτή τη ζυγαριά βάζουν, όπως έκαναν πάντα, τη ζωή του ανθρώπου και με τις συνθήκες της πανδημίας. Είναι οι ίδιες πολιτικές που σακάτεψαν συντάξεις πριν και κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Και πανδημία κόβει πάνω από ένα χρόνο ζωής στους Ευρωπαίους, όπως πληροφορεί ο Ευρωστάτ. Στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά 6 μήνες και θα πάει και παραπάνω, μια που το συνταξιοδοτικό κόστος κάπου αυτή την περίοδο τους βόλεψε. Γιατί από τους 10.000 που πεθάνανε, οι 9.000 ήταν συνταξιούχοι. Το δημόσιο σύστημα υγείας που μας κράτησε όρθιος είναι υποκατάρρευση. Το προσωπικό των νοσοκομείων έχει εξωθενωθεί και η κυβέρνηση πέρασε από τα χειροκροτήματα σε χαστούκια στους υγειονομικούς που ύψωνε τη φωνή τους πίσω από τις μάσκες για την υγεία του λαού. Το σύστημα υγείας δημόσιο και ιδιωτικό είναι ενιαίο διατυπανίζον. Κάθε λίγο κυβερνητικά στελέχη, όπως δήθεν ενιαία είναι και η κοινωνία, αθροίζοντας πλούσιους και φτωχούς. Αυτές τις καταστροφικές πολιτικές επιχειρεί να διευρύνει η κυβέρνηση με τα σχέδιά της για το εργασιακό και το ασφαλιστικό. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν θέλουν σαν εργαζόμενοι να έχουν δικαιώματα. Στις συντάξεις ανοίγουν την κερκόπορτα στις ασφαλιστικές εταιρείες με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Στα πρότυπα των υποδείξεων Γενίτση, Τσακλόγλου, Πισαρίδη κλπ. Οι συνταξιούχοι σε συντονισμό με όσους θίγονται από αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτή την άκρατη ευμαρμοτοποίηση της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι το χρέος απέναντι στην ίδια τη ζωή και τις γενιές που έρχονται. Συνεχίζουμε λοιπόν στον ίδιο μαραθώνιο των κινητοποιήσεων, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την πανδημία. Ευχαριστώ.